Όπως αυτή την ώρα τα όργανα έχουν πάρει φωτιά και δεν μιλάω φυσικά για όργανα πίστας, μιλάω για τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσα να σκεφτώ καταλληλότερο από τον Διευθυντή Ενημέρωσης του One Channel, τον Ρενάτο Λέκα. Γεια σου Ρενάτο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τρολάρει μέχρι και ο Ρενάτο Λέκα στον αέρα. Είναι τρομερό. Ευχαριστώ. Και βέβαια έχω μαζί μου και την Αγγελική Ισπανού, δημοσιογράφο, με τρομερό πολιτικό ρεπορτάζ. Καλύτερη. Έχω την αίσθηση ότι η Αγγελική είναι ένα επίπεδο μόνη της στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα και σε εσένα, Αγγελική. Την αγαπάμε πολύ. Καλησπέρα. Καταρχάς για το γίγνεσθε στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν χρειάζεται ρεπορτάζ. Συμβαίνουν όλα δημόσια. Πολιτική διέστηση χρειάζεται. Και γνώσεις της προσωπικής ιστορίας των πρωταγωνιστών, τίποτα άλλο. Για πες μας τι λέει λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την κυρία. Φυσικά, το έχει το ρεπορτάζ. Πες μας τι λέει η διέστησή σου. Η διέστησή μου λέει ότι οι διαγραφές θα πάνε πίσω. Δεν ξέρω τώρα με ποιο τεχνικό τρόπο θα γίνει αυτό, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει συνεδρία της Επιτροπής Θεοδολογίας, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, υπάρχουν στο Βατικανό. Δίνει ο Πάπας συγχωρό χάρτη όταν χρειάζεται. Δεν μπορεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Μπορεί, ας πούμε, να συνεδριάζει η Επιτροπή για πολλές μέρες, επειδή είναι τέσσερις περιπτώσεις και πρέπει να εξεταστεί το τηλεοπτικό υλικό κτλ. Δηλαδή, αν θυμάστε, ήταν να παρευρεθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος για τη βιοπραγία σε βάρος του πρώην γραμματέα κ. Παναγιώτη Ρήγα. Χειροδικής. Και τελικά ξαφνικά. Ναι. Χειροδικής. Οπότε και ξαφνικά όλα αυτά λύθηκαν με μια συγγνώμη δημόσια την οποία αποδέχτηκε ο κ. Ρήγας και τα λοιπά και δεν συνεδρίασε ποτέ η Επιτροπή Διοντολογίας με αυτό το θέμα. Ας μην το κατακρίνουμε αυτό, Αγγελική. Γίνονται αυτά μεταξύ συντρόφων. Φυσικά δεν κατακρίνουμε τίποτα. Απλώς σας λέω ότι μάλλον οι διαγραφές πάνε πίσω. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Υπάρχει έτσι μια διάθεση εκεχηρίας η οποία είναι αρκετά εύθραυστη με την έννοια ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση της ομπρέλας για αποχώρηση, του σκληρού πυρήνα της ομπρέλας για να είμαστε ακριβείς. Όμως η τακτική τους δυσχεραίνεται λόγω του γεγονός ότι δεν ακολουθεί η Έφη Αξιόγλου και η ομάδα της. Έτσι, ως προς αυτό κύβος έχει ρυθεί. Η Έφη Αξιόγλου δεν πρόκειται να κάνει τίποτα επιθετικό προς τον Στέφανο Κασελάκη, τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο. Οπότε η ομπρέλα που είχε δώσει το ραντεβού για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 11 με 12 Νοεμβρίου μένει μόνη της στην απόφασή της και μάλιστα δεν είναι και συμπαγής. Δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες, για παράδειγμα, σας λέω τώρα, η Θεανό Φωτίου και η Σία Αναγνωστοπούλου δεν πρόκειται να ακολουθήσουν γιατί συνομιλούν περισσότερο με την ομάδα της Εύση Αξιόγλου αυτή την περίοδο. Να ρωτήσω κάτι, Αγγελική. Αγγελική, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα περάσουν οι διαγραφές γιατί είμαστε σε φάση ανακοχής και ηρεμίας ή γιατί επειδή χρειάζονται τα 2/3, δηλαδή 10 από τα 15 μέλη, δεν θα περνούσε ούτως ή άλλως η εισήγηση Κασελάκη. Είναι κέρια αυτή η ερώτηση, γιατί αυτό θα αμφισβητήσει. Μήπως θα είναι πάλι μια ήττα του Κασελάκη. Την ισχύ του Κασελάκη μέσα στο κόμμα. Αν δεν μπορεί να διαγράψει ο πρόεδρος, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Όχι, νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί είναι μια παρασκηνιακή συνεννόηση του ίδιου του Στέφανου Κασελάκη. Με την Επιτροπή Διοντολογίας και άρα και με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Άντε, τώρα με κάνετε να σας τα πω όλα. Που είχαν και μια σύντομη συζήτηση πρόσφατα, να πέσουν οι τόνοι και χωρίς να δηλωθεί η υποχώρηση του Κασελάκη, να γίνει δια της διολυστήσεως, ας πούμε, η υποχώρηση μέχρι νεοτέρας, κάπως έτσι. Το στρίβιν δια του Αραβόνος, δηλαδή. Μπράβο, ωραία το περιέγραψε. Τώρα να πούμε, δεν ξέρω, θα το προσέξετε αυτό σίγουρο, ότι στην ομιλία του στον Economist ο Κασελάκης έκανε μια πολύ έτσι, θετική αναφορά στον Τζακαλώτο για τα 37 δις, στο μαξιλάρι κλπ. Ο Πολάκης πώς αντέδρασε και η Γιλική, γιατί ο Πολάκης κατακαιρεύουν τα 37 δις που αφήσαμε στα υπόλοιπα. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν έχει κάνει αναρτήσεις, άρα είναι σε καταστολή ο Πολάκης. Αλλά είναι αλλαγή πλεύση τώρα των όσων λέει ο Κασελάκης. Ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα και στην ομπρέλα υπάρχουν αντιδράσεις για το γεγονός ότι τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι κάπως Τσακαλώτος και Κασελάκης όχι τα βρήκαν, γιατί δεν τα βρήκαν, αλλά ότι έριξαν τους τόνους πάρα πολύ, ας πούμε. Δηλαδή το κλίμα παραμένει πάρα πολύ έτσι, έφλεκτο, αλλά για την ώρα θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις ρήξεις εδώ και τώρα. Φυσικά έχουν παίξει ρόλο οι δημοσκοπήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Καλά, προφανώς. Επειδή έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, έχει και ο Ρενάτο Λέκα
τρομερό ρεπορτάζ για τα κόμματα και για το ποια κόμματα θα έχουμε. Και δεν σας διακόπτω, γιατί ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, σας βλέπω. Οπότε για ξεκίνα. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω ακόμα. Και θα πω και εγώ το δικό. Να επιμείνουμε εδώ, να, πω κάτι, να ρωτήσω κάτι ακόμα την Αγγελική. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διοντολογίας θα πάρει πίσω τις διαγραφές και δεν θα προχωρήσει η εισήγηση του Κασελάκη. Καταρχάς δεν είπα ότι θα τις πάρει πίσω. Ναι, δεν θα τις προχωρήσει. Μπορεί να μην λήξει σήμερα στην εδρίαση. Ναι. Ακριβώς, ναι, κάπου. Ναι, ωραία, είπαμε διά του Αραβόνος. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και η ομπρέλα να μην γίνει ποτέ κόμμα αυτό το αρνητική, οικολογική, ριζοσπαστική αριστερά, ή υπάρχει ακόμα το σενάριο ότι να υπάρχει κόμμα σε ευρωεκλογές? Όχι. Ένα κόμμα σε ευρωεκλογές μέσα από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει οπωσδήποτε. Απλώς αυτό που λέμε ομπρέλα, το όλη ομπρέλα. Δεν θα είναι όλη. Δεν πρόκειται να συμβεί. Μπορεί να είναι μικρό ομπρελάκι από αυτό που είχαν οι κυρίες για τον ήλιο παλιά. Ακριβώς, δηλαδή το ποτάμι, για να το πούμε όρος Ανδρέα Παπανδρέου που υιοθέτησε ο Στέφανος Κασελάκης, δεν γυρίζει πίσω σε σχέση. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι ο Φίλης και ο Σκουρλέτης και ο Δίτσας θα μένουν στο ίδιο κόμμα με τον Κασελάκη. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι η Έφη Αξιόγλου και η ομάδα της δεν ακολουθούν, αυτό κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί σκεφτείτε ότι από την ομπρέλα βουλευτές είναι από αυτούς που είναι για να φύγουν, δηλαδή είναι μόνο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και η Πέττη Πέρκα. Αφού σας έβγαλα και την Αναγνωσοπούλου με τη Φωτίου. Ναι, ναι. Σωστά. Δηλαδή, σωστά. Μιλάμε για δύο βουλευτές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πράγμα πάρα πολύ μικρό, έτσι. Ισχυρούς μεν ιδεολογικά, ανίσχυρους όμως κομματικά και εκλογικά. Εντελώς. Άρα, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι είναι ότι είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές που. Από εκεί που υπήρχαν οι φωνές και οι βροντές. Μιας και το ξεκίνησε η Αγγελική, για συνέχισε το. Ένα κόμμα το μετρήσαμε, θα είναι λέει από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλα κόμματα θα έχουμε? Θα υπάρξει. Είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα και άλλα 25 μέλη. Το σχηματισμό που ανακοίνωσαν χθες, ο οποίος έχει και αριστερούς και ανθρώπους από την, πώς το λένε, από την εργασία και από το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο Χάρης Τσιόκας που ήταν πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό θα είναι ένα δεύτερο κόμμα? Όχι, θα είναι μια τάση που θα συμπληρώσει κοντά στον Κασελάκη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια νέα τάση που δημιουργείται. Αυτό το κόμμα του κυρίου Βίτσα, ο Ανόριζα. Ανόριζα. Έτσι βγαίνουν το αρκτικό λεξο. Θα φανεί πώς θα γίνει. Επίσης, μαθαίνουμε ότι θα κάνει ένα πολιτικό σχηματισμό μετά το Πράτο και ο Νίκος Κοτζιάς και έχει ήδη μιλήσει με ανθρώπους. Δεν είναι το Πράτο κομματικός μηχανισμός? Θα κάνει κάτι καινούριο, το οποίο θα είναι τάση και αυτή, μάλλον για, ναι, μάλλον για μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με δύο ανθρώπους από τον συνδικαλιστικό χώρο. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν συνομιλίες για να το ανακοινώσει ο κ. Κοτζιάς. Αυτό θα φανεί με την πλατφόρμα που θα κατεβάσει, πού στοχεύει και σε ποιους ανθρώπους θέλει να προσελκύσει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένας τρόπος για να ετοιμαστεί η επιστροφή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω εδώ ότι πριν από την επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη υπήρχε μια συνάντηση, ενώ είχαν πει μια επικοινωνία του Στέφανου Κασελάκη με τον Νίκο Κοτζιά. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι είχαν φάει σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας πριν πάει ο κ. Κασελάκης στην πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο. Οπότε είναι οι δύο άντρες σε επαφή. Επίσης, όσον αφορά τις ευρωεκλογές και τη στρατηγική, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κάλπη, η επόμενη που περιμένουμε και αυτή που θα δείξει τα πολιτικά συμπεράσματα, είναι αυτή των ευρωεκλογών. Μέχρι να βρούμε μια δικαιολογία να την βγάλουμε και αυτή από την Νίκο. Ναι, γιατί είναι και αυτό η χαλαρή ψήφος, θα υπάρχει και αυτό και εκεί αφήγημα. Εκεί δεν ξέρω πόσοι σχηματισμοί θα υπάρχουν στη λεγόμενη κεντροαριστερά με την ευρύτερη έννοια. Γιατί σας θυμίζω ότι 20 Νοεμβρίου έχει ομιλία ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπου εκεί στην ομιλία αυτή θα αποφασίσει και θα πει τι θα κάνει, γιατί δέχεται και προτάσεις να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αν εκεί μπορεί να υπάρχει ένας νέος σχηματισμός, γιατί βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάρει τα ποσοστά. Δηλαδή, βλέποντας αυτές τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ικανοποιητική. Ναι, είναι άνοδος, αλλά δεν είναι ικανοποιητική άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και κινήσεις από πρώην ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι στο χώρο του κέντρου και ετοιμάζονται να κάνουν ομιλία. Πώς τα λένε, να κάνουν. Μπίστης, ας πούμε. Όχι. Πρώην ποτάμι, θα μπορούσε να του πει. Okay. Οι οποίοι ετοιμάζουν κάτι για το Δεκέμβριο, από ό,τι μαθαίνω. Γενικά, βλέπω ότι στον χώρο, στην ευρύτερη χώρο τη κεντροαριστερά, θα υπάρχουν διάφορες ζυμώσεις. Και να πούμε ότι οι ευρωεκλογές θα γίνουν πάλι με σταυρό. Γιατί υπήρχε μια συζήτηση. Με διαφορετικό τρόπο, θα τον περιγράψουμε μέχρι να φτάσουμε. Με πολύ μπερδεμένο τρόπο, η αλήθεια είναι, οι πρώτες πληροφορίες. 42 υποψήφοι, 6 εκλογικές περιφέρειες, χωρίς να είναι σαφές που θα είναι ο κάθε υποψήφιος. Δηλαδή, ας πούμε, ένας βουλευτής, ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι γνωστός στην Αττική, μπορεί να κατέβει στον Εύρο. Στη Θράκη. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φέρουν και αλλαγές
και, σε άλλα αγγελική αριστερά. Ακούς όλη αυτή τη ζήμωση που περιγράφει ο Ρενάτο Λέκα. Μιλάμε για μια ζήμωση που στην πραγματικότητα γεννάει διαρκώς πιθανά κόμματα προς το παρόν. Θα δούμε πηγαίνοντας, οδεύοντας προς εκλογές, τι θα γίνει. Υπάρχει καμιά πιθανότητα κατά τη γνώμη σου? Οδεύοντας προς ευρωεκλογές και μετά τις ευρωεκλογές ανάλογα με τα αποτελέσματα. Σωστό. Σωστή επισήμανσή σου. Υπάρχει καμιά πιθανότητα κατά τη γνώμη σου, έστω με κάποια θριαλίδα, έστω με κάποιον τρόπο που δεν έχουμε σκεφτεί, να δούμε ένα πιο ομαδοποιημένο σύστημα της κεντροαριστεράς? Δηλαδή, ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα την πρόταση του κυρίου Παπανδρέου για συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όχι οι περισσότεροι, αλλά αρκετοί που θα το θέλαν. Ο κύριος Κοντζιάς ήταν παλιά κοντά στον κύριο Παπανδρέου. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί κάπως να ομαδοποιηθούν? Πρώτα, δεν υπάρχει ακριβώς συμπόρευση, και δεύτερον, δεν υπάρχει βουλευτής που να είναι υπέρ της πρότασης του Παπανδρέου. Βουλευτής δεν υπάρχει. Βουλευτής όχι, αλλά υπάρχουν στελέχη διάφορα. Ναι, εντάξει, αλλά για να ακούσω για την Αγγελική. Όχι, δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια περίπτωση να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση με τις εκλογές τουλάχιστον. Δεν υπάρχει αυτό. Στη Χαριλάου Τερκούπη καθόλου. Ότι το λέει σε θεωρητικό επίπεδο ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει καμία σημασία. Και ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που τα λένε, τύπου Χρήστος Σπίρτης και τα λοιπά, δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμία επιρροή. Ψάχνουν ίσως να βρουν διέξοδο πολιτική, βλέποντας την κατάρρευση των ποσοστών. Ναι, το ΠΑΣΟΚ που θα κάνει μετά τα πάντα για το αντεστραμμένο 2012, δηλαδή για να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της κεντροαριστεράς. Αν θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Αυτά όλα θα κρατούν σε ευρωεκλογές και μετά τις ευρωεκλογές, όπου εκεί οι διεργασίες θα είναι πάρα πολύ εντατικές και σε επίπεδο κορυφής και γενικότερα. Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος με, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο πολιτικό ρεπορτάζ και συγγραφέας. Σωστά το λέει ο Ρενάτο. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα και να τα λέμε συχνά, Αγγελική, γιατί οι πληροφορίες που μας δίνεις είναι πραγματικά φοβερές. Όποτε βγάζεις το Ρενάτο να με φέρνει. Μα έτσι το κάνουμε. Ωραία, θα το κάνουμε δίδυμο λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική, να είσαι καλά. Ρενάτο, η δική σου γνώμη ποια είναι? Ο Αλέξης Τσίπρας κοιτάζει όλο αυτό το συνονθήλευμα. Έχει αποπειραθεί στο παρελθόν να ηγηθεί όλου του χώρου. Ναι. Έχει κάνει κρούσεις σε όλο το χώρο. Υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει και υπό ποιες συνθήκες? Εγώ θα σου πω ένα σενάριο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσε να γίνει ως προς το, προς αυτό που λέμε, η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το σενάριο θα θέλει το εξής: τον Αλέξη Τσίπρα ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Για να γίνει ευρωβουλευτής. Για να γίνει ευρωβουλευτής, γιατί σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει ένα ρόλο στην ευρωπαϊκή αριστερά. Και θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί δεν να ακουστεί. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα. Όχι. Έχει συμβεί σε άλλες χώρες, αλλά ποτέ στην Ελλάδα. Σε πολλές άλλες χώρες έχει. Σε πολλές άλλες. Οι πρώην πρωθυπουργοί παίρνουν θέση. Καλά, πρώην πρωθυπουργοί γίνονται τραπεζίτες, γίνονται ό,τι να είναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε δεν αυτό. Το έχουμε δει. Θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα ρόλο στην ευρωπαϊκή αριστερά και μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα ρόλο και στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. Εκεί ως προσκεκλημένος. Ναι, θυμίζω επίσης ότι η επιρροή του στην Ευρώπη ήταν μεγάλη. Θυμίζω ότι υπήρχε μέχρι και κόμμα στην Ιταλία. Europa con Tsipras. Altra Europa con Tsipras. Altra Europa con Tsipras. Έχεις δίκιο. Θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Και να σου πω κάτι άλλο. Και αυτό γιατί θα διαφυλάξει την ενότητα? Όχι. Δείχνοντας ότι και αυτός θα κυνηγήσει το Σταυρό, ότι πάει να πάει στην ενότητα, ότι είναι. Να σου βάλω και μια παγίδα. Και μείνει και ο. Για πες την παγίδα. Όπως και ο κύριος Κασελάκης θα βρει μια πολιτική θέση εκεί, γιατί δεν θα είναι βουλευτής για τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι, θα μπορούσε και ο κύριος Κασελάκης να είναι υποψήφιος και θα μπορούσε να στείλει και αυτός το μήνυμα ότι. Γιατί όταν λέμε ότι γίνονται οι εκλογές με Σταυρό, θα μπορούσε να είναι και ο κύριος Κασελάκης. Και βέβαια στην Ευρωβουλή, με τα αγγλικά του κυρίου Κασελάκη, δεν θα πάει άσχημα. Όχι, καθόλου. Πρέπει να δούμε και τι θα κάνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ με τις ευρωομάδες, έτσι. Αν θα διαλέξουν να είναι στους Σοσιαλδημοκράτες, αν θα διαλέξουν να είναι στην αριστερά. Πρέπει να το δουν. Γιατί και άνοιγμα στο κέντρο και αριστερά μαζί δεν γίνεται. Πάντως, αυτό, ότι δεν αποκλείεται ο Αλέξης Τσίπρας να είναι υποψήφιος στις ευρωπαϊκές εκλογές και σίγουρα το μέλλον του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί είναι πρώην Πρωθυπουργός, μπορεί να είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη, σε μια θέση. Ο Ρενάτο Λέκα, Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του One Channel, ακούσατε στα προηγούμενα 7-8 λεπτά τις εξής πληροφορίες και αξιολογήστε τες. Πρώτον, οι διαγραφές θα καθυστερήσουν ίσως και με τη μέθοδο του Στρίβιν δια του Αραβόνος. Στη συνέχεια, Φίλης και Σκουρλέτης και διάφοροι άλλοι δεν θα μείνουν στο κόμμα. Πιθανόν να φτιάξουν ένα άλλο. Ακούσατε ποιοι άλλοι ετοιμάζονται να φτιάξουν αρχικά κάποιους φορείς και στη συνέχεια μπορούν να τους μεταξελίξουν σε κόμματα. Και μόλις ακούσατε τον Ρενάτο Λέκα και την πιθανότητα υπάρχει ως φήμη ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Στέφανος Κασελάκης
να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και θα σας ευχαριστήσω. Α, και παρακαλώ. Αλλά και όλα αυτά που τα ακούσατε. Στο One Channel. Στο προφανώς. Εδώ. Έπρεπε να κάνεις μαθήματα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή... Έπρεπε να κάνεις αυτή την κίνηση. Εδώ. Σωστά. Τα μάθατε όλα εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά.